Είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι σαν μια μεγάλη οικογένεια να ευχηθούμε καταρχάς υγεία σε όλους που ασχολούνται με τα αγωνιστικά τμήματα, να είναι καλά στην υγεία τους. Όπως έχω πει την άλλη φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γονείς για την εμπιστοσύνη που δίνουν στο σωματείο, στο Σύλλογο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Σύλλογο, ο οποίος σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου του 1904 με βασιλικό διάταγμα τότε Βασιλέως Γεωργίου αναγνωρίστηκε επίσημα ως σωματείο με την επωνυμία Γυμναστικός Σύλλογος Καρδίτσας ή Αναγέννησης. Δύο διαπιστώσεις. Η μία είναι ότι διαχρονικά ο Σύλλογος κατάφερε να είναι παρόν όλα αυτά τα χρόνια και σε δύσκολες εποχές πραγματικά και να έχει μια συνέχεια και συνέπεια στον χρόνο. Δεν μπορώ να μνημονεύσω τώρα ένα-ένα τους ανθρώπους που έδωσαν ώρες, μόχθο, χρήμα για να υποστηρίξουν την διαχρονική αυτή παρουσία του Συλλόγου, αλλά θεωρώ ότι είμαστε όλοι ευγνώμονες. Στη λογική αυτή και αυτή η διοίκηση προσπαθεί να συνεχίσει και να προσθέσει κάτι που ο Σύλλογος σε επίπεδο οικογένειας στερήθηκε προηγούμενες δεκαετίες. Τι? Ακαδημίες που είναι η υγεία κάθε αθλητικού συλλόγου, ακαδημίες οι οποίες έχουν ως στόχο να εκτός της ποδοσφαιρικής συμπεριφοράς και αξίας του κάθε αγωνιζομένου να μεταδώσουν, να μεταλαμβαδεύσουν αξίες ηθικής και πράγματα τα οποία η ελληνική κοινωνία έχει χάσει.